ήθελα μόνο τα Παύλιο, αλλά μάλλον για την κατάσταση στο αεροδρόμιο. Χθες μάλιστα γίναμε μάρτυρες εικόνας που οι τουρίστες έφταναν σχεδόν μέχρι τον κόμμο. Υποδομές στα όρια τους, λειτουργικά οι άνθρωποι δεν έχουν προσωπικό. Τι θα κάνετε με αυτό, γιατί πέρα από τις υπόλοιπες υποδομές στους δρόμους, είναι το αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι. Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο όπως ξέρετε δεν ανήκει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει λόγο στον εθνικό δρόμο που φτάνει μπροστά στο αεροδρόμιο. Γιατί ακούγαμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει πορεία ιδιωτικοποίησης. Συζήτησα και αυτό το θέμα με τον Υπουργό, αλλά δεν μπορώ να πω δημόσια κάτι από αυτού. Θεωρώ ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα έχει εντελώς άλλον χαρακτήρα το αεροδρόμιο από αυτόν που έχει σήμερα. Και να ξέρετε, όλα τα αεροδρόμια τα οποία έχει πάρει η Fraport, πέρα από την αύξηση της κίνησης, η οποία είναι εντυπωσιακή, σε πολλά από αυτά έχει αλλάξει εντελώς και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο το οποίο έχουμε δεν μπορεί να υποστηρίξει τον τουρισμό της νότιας και της κεντρικής Πελοπόννησου. Προφανώς πρέπει να πάμε σε άλλο τρόπο διοίκησής του, πρέπει να βρούμε τα χρήματα για την ανασυγκρότησή του και να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να αναπτύξουμε και το οδικό δίκτυο που φτάνει στο αεροδρόμιο. Να πηγαίνουν συντομότερα στην Πύλο, στην Κορώνη, στην Αρεόπολη, στον Κήφιο, στην Ελαφώνησο. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο υποστηρίζει μια ευρύτερη περιοχή. Ένα αεροδρόμιο διεθνές, όπου κάθε χρόνο θα αυξάνεται ο κόσμος που το χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο. Άρα πρέπει να αλλάξει γρήγορα. Εκτιμώ ότι μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι θα έχουν αλλάξει τα πάντα και στο επίπεδο διοίκησης του αεροδρομίου και υποδομών. Τα αυτά λέγω και για το λιμάνι. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση σχετικά με το δρόμο. Κατά τις πρόσφατες συναντήσεις τόσο του κ. Καφανάρη όσο του κ. Λαυρόπουλου, τον υπουργό, τον κ. Καραμαλή, στη αδελφία τύπου που εξεδόθηκαν, φαινόταν να νοηθεί ότι η νέα ηγεσία του κ. Φερόταν να φέρει να συνεχίσει τη νέα χάραξη που μιλάμε για την χάραξη του Μωρέα. Καταλάβατε εσείς από τη συνάντηση που είχατε με τον Καραμαλή. Βέβαια, ο κ. Καραμαλής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποτέ δημόσια ο ίδιος την θέση του. Εσείς καταλάβατε ότι έχει αποφασίσει μια ηγεσία. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι σωστό όταν έχουμε μια κυβέρνηση λίγων εβδομάδων να τρέχουμε εμείς από τους διαφόρους νομούς ή τις διάφορες περιφέρειες να θέτουμε θέματα που ενδεχομένως να μην είναι και πρώτης προτεραιότητας ενώ σε εθνικό επίπεδο, έτσι, και να προσπαθούμε να πάρουμε την Α ή την Β άποψη. Είναι δυνατόν ο Υπουργός να είναι ενημερωμένος για όλα αυτά? Εγώ έκανα μια κουβέντα με τον Υπουργό, κατέθεσα την άποψή μου, του είπα: Υπουργέ μου, εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει το Α ή το Β, αυτή έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο, εμείς από τον νόμο τη γνώμη μας καλούμαστε να πούμε και οπωσδήποτε δεν θα είμαστε εμπόδιο στην έκφραση συγκεκριμένης βούλησης και πράξης. Όμως του λέω, η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, επειδή έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τον ανταγωνιστικό διάλογο για το ΒΟΑΚ, το Βόρειο Άξονα της Κρήτης, που είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας, τον έχετε εγκαταλείψει και ξέρουμε το τι προβλήματα δημιουργεί ο ανταγωνιστικός διάλογος, εκφράζω την ένστασή μου γι' αυτό. Δεν έχουμε μελέτη, κύριοι, το ξέρετε. Δεν υπάρχει μελέτη. Μια γραμμή υπάρχει. Στον ανταγωνιστικό διάλογο ο παραχωριστιούχος έχει τη μελέτη και δεν δικαιούμαι να εκφράζω επιφυλάξεις. Έστω όταν εδώ και χρόνια μου λένε ότι ετοιμάζουν μια μελέτη 80 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν σχέση με την πλημμύρα της Καλαμάτας. Πόσες φορές έχω ερωτηθεί σε αυτή την αίθουσα? Την είδατε ποτέ τη συγκεκριμένη μελέτη? Λοιπόν, τη μελέτη θα την κάνει ο παραχωρησιούχος. Αυτό είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος. Και δεν μπορώ να δεχθώ εγώ, νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος, να περνάει 3-4 φορές πάνω από τη συνδρομική γραμμή. Την καταργούμε τη συνδρομική γραμμή? Όταν σήμερα που μιλάμε υπάρχει ενδιαφέρον από την Ιταλική εταιρεία που πήρε την κεντρική γραμμή για την αναζωογόνηση, για την επαναλειτουργία της γραμμής της Πελοποννήσου, όταν όπου να είναι θα επαναλειτουργήσει η γραμμή Αθήνα-Ναύπλιο. Στο πρώτο επίπεδο εμείς τι και θα κάνουμε? Δρόμους οι οποίοι θα περνάνε 3-4 φορές πάνω από τη συνδρομική γραμμή? Έχετε καμιά μελέτη αλήθεια έτοιμη? Στο Δήμο δεν έχει φτάσει καμία μελέτη. Και σε κανέναν Δήμο. Θα γίνει από τον παραχωρησιούχο.
Δηλαδή μιλάμε για 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αν θέλουμε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, αυτό κάνουμε. Λες και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και λοιπόν, και αν δημοπρατηθεί το έργο, και τι έγινε. Θα δημοπρατηθεί, θα το πάρει ένας, θα κάνει τη μελέτη, θα έρθει στα δημοτικά συμβούλια, θα κουβεντιάσουμε, θα ξανακουβεντιάσουμε, θα δούμε το 2000 πότε θα το δούμε αυτό. Ενώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αύριο, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και περιβαλλοντική μελέτη έχουμε και τα πάντα έχουμε. Λοιπόν, αυτά εγώ είπα, όμως η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, η οποία πρέπει να εκφραστεί. Και εγώ δεν θα πάω κόντρα σε αυτή την βούληση. Θα λέω βέβαια την άποψή μου, ποια είναι. Δεν θα είμαστε εμπόδιο σε αυτό. Δεν θα είμαι εγώ που θα πούνε αύριο το πρωί, αν δεν έγινε ο δρόμος εξαιτίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πολύ.